Η οποία είναι νέα, η οποία κλείνει νοσοκομεία, πολλοί εργαζομένοι, αφήνει μαθητές χωρίς τα βιβλία τους να ξεκινάνε τη σχολική χρονιά, κλείνει σχολεία, πολλοί καθηγητές και τελικά όσον αφορά τα πανεπιστήμια, επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους μάνατζερ να μπαίνουν μέσα και να καθορίζουν από το περιεχόμενο των σπουδών μας μέχρι τις συνθήκες εργασίας μας στο μέλλον, μέχρι το πότε θα παίρνουμε πτυχίο, μέχρι το οτιδήποτε. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα, να το δώσουμε μέχρι τελικής πτώσης. Μέχρι να πέσει αυτή η κυβέρνηση, μέχρι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να ανατραπεί το νομοσχέδιο συγκεκριμένα, αλλά μέχρι τελικά να φτάσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Το κίνημα δεν είναι εικόνα της είδησης. Καλούμε τα σχολεία να κάνουν καταλήψεις. Πειραιά μετά την τρίτη συνέλευση που έκανε διατηρήτησε τροχιά καταλήψεων και αγωνιστικής κατεύθυνσης σε μια πολύ σκληρή γενική συνέλευση και μάχη απέναντι στις δυνάμεις της ΔΑΠ οι οποίες προσπάθησαν με κάθε τρόπο να ανοίξουν το Πανεπιστήμιο. Το μπλοκ κατάληψης με 552 ψήφους μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να αποφασίσει και περιεχόμενο και μορφή με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να ξαναβρεθούμε στην τροχιά των συντονιστικών γενικών συνελεύσεων και των κινητοποιήσεων με συγκεκριμένο σκοπό το πώς θα ρίξουμε το νόμο πλαίσιο. Περνάει αυτή η διαδικασία από την πτώση της κυβέρνησης, πιο δύσκολη καμπή για το φοιτητικό κίνημα, το Πανεπιστήμιο Πειραιά συνεχίζει να είναι κατηλημένο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η μάχη κορυφώνεται και πρέπει να κορυφώνεται απέναντι στην επόμενη εβδομάδα η οποία θα έχει και πανελλαδικό συλλαλητήριο. Νομίζω ότι το φοιτητικό κίνημα με το βασικό του σύμμαχο που είναι η κοινωνία σε αυτή τη φάση μπορεί να βρεθεί στην νικηφόρα προοπτική και να διεκδικήσει τις πραγματικές ανάγκες και η νεολαία στη σύγχρονη εποχή, αλλά και το φοιτητικό κίνημα αυτά που πρέπει να διεκδικήσει. Θα σημαίνει ότι χιλιάδες συνάδελφοι θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Πέναντι σε
σε αυτό έχει βγάλει η Ομοσπονδία μια απεργία που θα είναι στο επόμενο συλλαλητήριο, αλλά αυτό είναι λίγο. Χρειάζεται να οργανώσουμε καλύτερα και να βρεθούμε πραγματικά στο πλευρό των φοιτητών. Δεν τρομοκρατούμαστε από τις απειλές της Υπουργού και της κυβέρνησης. Είδαμε ότι από την πρώτη και όλη εβδομάδα κάτι που δεν έχει ξαναγίνει επιτίθενται με τέτοιο τρόπο μέσα τα κανάλια και τις δηλώσεις τους στις φοιτητικές κινητοποιήσεις και στις καταλήψεις. Εμείς δεν τρομοκρατούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Και όσον αφορά την ΚΟΣΔΕΠ και τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει για ανοιχτά πανεπιστήμια, εγώ θέλω να πω ότι μια σειρά από συλλόγους μελών ΔΕΠ, μια σειρά από καθηγητές, έχουν πάρει αποφάσεις απέναντι στον νόμο, αποφάσεις που καταγγέλουν την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, τους κάνουν πρόταση από τον ΠΟΣΔΕΠ, ότι τα αφήσουν με την κυβέρνηση και είναι εντολοδοχείο. Ούτε σιωπής, ούτε ποταγής, είμαστε η γενιά της ανατροπής. Ωραία!